στερείται, εξαιρούνται από τη λίστα προστασίας αυτά τα δύο βασικά για την ελληνική οικονομία, για την ελληνική αγροτική παραγωγή προϊόντα. Και αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να πάρουμε από τον Υπουργό σήμερα. Να, και τον καλημερίζουμε. Είναι εδώ ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μαζί μας και η Και η Μαρία Σταθοπούλου, η συνάδελφος που θα μας βοηθήσει σε αυτή τη συζήτηση. Όπως είπατε και εσείς, Γιάννη και Γιώργο, μιλάμε για δυναμικούς τομείς. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι εξαγωγές της φέτας στο εξωτερικό είναι πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Και για τις επιτραπέζιες ελιές, 450 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ περισσότερο, ναι. Λοιπόν, Υπουργέ. Γιατί, Υπουργέ, βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση? Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ. Δεν σας πήραμε αυτό το λάθος, αλλά να είστε καλά. Πάμε όμως. Πρέπει όμως να βάλουμε τα πράγματα, σε μία σειρά. Να τα βάλουμε. Καταρχάς, μιλάμε για μια συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αφρικής, η οποία συμφωνία δεν είναι μόνο προστασία των ποιοτικών προϊόντων, είναι αναπτυξιακή, επενδυτική. Πρόκειται για μια μεγάλη συμφωνία από αυτές που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά εξισοδότηση της συνθήκης Λισαβόνας συνάπτει με τρίτες χώρες. Άρα λοιπόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν, με αυτή λοιπόν η συμφωνία έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις της από το 2001-2003. Ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση το 2013 και μονογραφήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014, δηλαδή έκλεισε το Σεπτέμβριο του 2014, μάλιστα σε μια περίοδο όπου την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε η χώρα μας. Κύριε Υπουργέ, βάζετε αυτό, το χρονικό πλαίσιο ναι, προφανώς αυτό, για να πείτε αυτό, ότι λοιπόν, δεν ευθύνεται αυτό, στην λοιπόν, κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν, όχι, θέλω να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Άρα λοιπόν έχουμε μια συμφωνία που έχει κλείσει, προσέξτε, έχει κλείσει και εμείς έχουμε, μπαίνουμε στη διακυβέρνηση της χώρας ξεκινώντας ουσιαστικά εγώ προσωπικά από το πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, όπου έμπαινε το θέμα της προστασίας των ποιοτικών προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα αυτό που μας ενδιέφερε για τα δικά μας ζητήματα, ιδιαίτερα για τη φέτα. Άρα και είναι για να τονίσουμε ότι δεν τίθεται λοιπόν θέμα βέτο που ζητούμε. Άρα την λοιπόν, οτρόφη, για να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Επειδή τώρα τι έρχεται, μετά όλες σας λέω, μια φορά το μήνα είχαμε συζητήσεις, γίνονται πολλές συζητήσεις τέτοιες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως το ότι δεν απασχολούν ευρύτερα όταν γίνονται οι συζητήσεις, αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω. Μισό λεπτό, Υπουργέ, να σταματήσουμε εδώ. Ναι. Δεν έχουν περάσει δύο εβδομάδες από όπου στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας τους είπατε ότι δεν θα απεμπολίσουμε εμείς το δικαίωμά σας. Βεβαίως, και αυτό θέλω να σας ολοκληρώσω. Ναι, αλλά να το βάλουμε λίγο το θέμα. Μη γιατί χρεώσω. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ωραία. Διότι όταν σας είπα υπάρχει μια τέτοια συμφωνία και εμείς ερχόμαστε, πιέζουμε μπλοκάροντας τη συμφωνία, διότι αυτό έχουμε κάνει. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία είναι να υπογραφεί στις 10 έκτου τώρα. Υπάρχει μάλιστα σχετική στο Λεσότο κάτω. Θα υπάρξει το κλείσιμο της συμφωνίας για να αρχίσει προσωρινά να εφαρμόζεται. Εμείς λοιπόν βάζαμε τις θέσεις μας, πιέζαμε. Είχαμε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον αρμόδιο επίτροπο. Με την αρμόδια επίτροπο εμπορίου. Δεν μου λέτε. Λοιπόν, ναι, να γιατί καταλήξω, δεν το δέχονται. Να καταλήξουμε όμως. Έτσι. Έχουμε λοιπόν αυτή την δεδομένη κατάσταση και ερχόμαστε εμείς και μέσα από σκληρές πραγματικά διαπραγματεύσεις καταλήξαμε προχθές στο άτυπο συμβούλιο σε ένα κείμενο. Αυτό λοιπόν, ακούστε με να σας πω το τι είναι. Γιατί δεν μα, είναι. Γιατί Υπουργέ μου, το ξέρουμε το τι. Έχουμε ακριβώς αυτό που λέτε. Είναι όπως το περιγράφεται ακριβώς, δεν έχει κανένας αμφιβολία γι' αυτό. Τι σημαίνει η ανησυχία αυτό? Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι από την όλη προσπάθεια που λέτε ότι κάνατε και την παρέμβασή σας με το Χόγκαν, καταλήξατε σε ένα κείμενο το οποίο λέει ότι 5 χρόνια έχει μία διάρκεια. Αφήστε με λοιπόν να σας εξηγήσω. Γιατί πραγματικά. Ωραία, η αρχική συμφωνία προβλέπει μία μεταβατική περίοδο. Δηλαδή, λέει η αρχική συμφωνία ότι σήμερα δεν μπορούμε να πάμε εκεί και να πούμε καταργούνται όλα. Άρα λοιπόν μέσα σε 5 χρόνια να προσαρμοστούν όσοι παράγουν φέτα. Σήμερα ξέρετε στη Νότια Αφρική, για να σας εξηγήσω τι συμβαίνει, γιατί έγινε σχετική έρευνα. Σας λέω ότι μόνο γύρω από το Johannesburg, σε σχετική έρευνα από πλευράς πρεσβείας, βρήκαμε ότι στα 48 τυριά φέτα που κυκλοφορούν, φέτα,
Μόνο ένα είναι το ελληνικό. Φέτα δοδόνι, το ελληνικό. Τα υπόλοιπα είναι φέτα τύπου από αγελαδινό γάλα. Έτσι. Είναι δύο άρα λοιπόν, είναι, άρα λοιπόν αυτά είναι εκτός. Έτσι. Είναι και είπαμε και η συμφωνία λέει ότι, η συμφωνία λέει ότι αυτά, αυτά τα τυριά φέτα που ονομάζονται φέτα μέσα σε μια μεταβατική περίοδο 5 ετών, ναι, θα προσαρμοστούν. Αυτά που έχουν ως πρώτη ύλη εγωπρόβιο γάλα θα λέγονται φέτα Νότιας Αφρικής. Mm-hmm. Αυτά που δεν έχουν και προέρχονται από άλλη πρώτη ύλη θα λέγονται φέτα στυλ, φέτα τύπου. Αυτό λοιπόν μέσα σε 5 χρόνια πρέπει να γίνει να για να ισχύσει μετά μόνιμα από εκεί και πέρα. Να εξηγήσουμε... Εννοείται λοιπόν, μισό λεπτό. Αυτό Μαρία, λέει η συμφωνία. Σας ρωτάω λοιπόν, οι εταιρείες αυτές το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτές οι εταιρείες. Ναι. Αυτές οι εταιρείες τότε... είναι υποχρεωμένες σύμφωνα με τη συμφωνία. Το κάνουν, ναι, λοιπόν, να το αλλάζουν. Αυτές, το, αυτές να κάνουν αυτό, γιατί ναι, σήμερα κυκλοφορούν ως φέτα. Και αυτό λοιπόν θα το κάνουν σε 5 χρόνια. Ναι, μέσα... Και από εκεί και πέρα, ναι, αυτό πλέον θα είναι κεκτημένο. Δηλαδή θα κυκλοφορούν φέτα Νότιας Αφρικής, φέτα τύπου, φέτα στυλ. Αυτό... αυτό... Και η ονομασία προέλευσης που είναι. Αυτό θέλω να σας πω. Αυτό έλεγε η συμφωνία. Και ερχόμαστε εμείς τώρα και λέμε, ναι, στο κείμενο που υπογράψαμε, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, θα πάει στο Κολέγιο Επιτρόπων να εγκριθεί. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτή θα είναι μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει πολύ απλά, mm-hmm, ότι εντός της μεταβατικής αυτής περίοδου αρχίζει η διαδικασία αναθεώρησης. Αναθεώρησης, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη τις ανησυχίες, όλα αυτά που καταθέτει η Ελλάδα, όλα αυτά που κουβεντιάζουμε αυτή την ώρα, διότι εμείς θεωρούμε τη φέτα εμβληματικό προϊόν, θεωρούμε ότι ιδιαίτερα ο κλάδος και εγώ προβατοτροφίας, πάνω στον οποίο έχουμε επενδύσει πάρα πολλά, θα είναι αυτός ο οποίος θα δώσει, θα σπρώξει τον αγροτικό χώρο προς τα μπροστά. Μόνο σας λέω ότι κουβεντιάσαμε, η Μαρία ξέρει, το νομοσχέδιο για τους βοσκοτόπους που ουσιαστικά θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα να εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις εκτάσεις, δημιουργώντας λιβαδικές μονάδες μέσα στις οποίες θα λειτουργήσει η αγροπρωτοτροφία. Μιλάμε για ένα μέλλον της αγροπρωτοτροφίας, η οποία έχει ως εμβληματικό προϊόν τη φέτα, βεβαίως και το αγροπρόβιο κρέας. Μετά γιατί και τα εκεί πέντε έρχεται. Χρόνια, μετά τα 5 χρόνια λοιπόν, πείτε λέμε μας, ότι εντός των 5 χρόνων θα γίνει μια σχετική διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως στην κατεύθυνση απόλυτης προστασίας της ΠΟΠ γεωγραφικής ένδειξης φέτας. Να μπει, ποια δηλαδή είναι η απόλυτη προστασία. Ένδειξη, η απόλυτη προστασία είναι συγκεκριμένη. Ότι είναι ένα προϊόν το οποίο έχει συγκεκριμένη σύνθεση όσον αφορά, έχει συγκεκριμένο τρόπο παρασκευής, αλλά κυρίως πάνω απ' όλα μία πρώτη ύλη η οποία είναι ελληνικής προέλευσης, διότι είναι συνδεδεμένη με όλο αυτό που σας είπα, το οικοσύστημα όλο μαζί, το οποίο Υπουργέ, δίνει αυτό την ιδιαίτερη. Για ποιο λόγο αυτό το πράγμα το βάζουμε μετά από 5 χρόνια και δεν μπορούσαμε να το βάλουμε αυτό το πλαίσιο τώρα, το οποίο συζητάτε τώρα σας εσείς. Είπα, έχουμε μια συμφωνία μπροστά μας, σας είπα τους όρους και ναι, τι είναι αυτή η συμφωνία και να πάμε εμείς τώρα, μπλοκάρουμε τη συμφωνία και λέμε τουλάχιστον έτσι κι αλλιώς αυτή η μεταβατική περίοδος. Όποια συμφωνία και να πάρεις μια μεταβατική περίοδο πρέπει να υπάρχει. Ναι. Τουλάχιστον σε αυτή τη μεταβατική περίοδο να πάρουμε τα μέτρα εκείνα που ότως ώστε μόλις λίγη να πούμε σε ένα καθεστώς απόλυτης προστασίας. Υπουργέ, ότι δεν μονιμότερο του προσωρινού με την έννοια ότι αυτά τα 5 χρόνια είναι μια μεγάλη χρονική περίοδος. Ανοίγει πιθανότατα μια κερκόπορτα. Δεν ξέρω αν είναι δεσμευτικό το κείμενο το οποίο υπογράψατε εσείς. Θα μας πείτε για μετά τα 5 χρόνια να αλλάξει αυτό το πράγμα ή θα το συζητήσουμε. Όταν λέμε ότι αποδέχεται τις ανησυχίες μας, μάλιστα στο, ναι, κείμενο αναφέρεται ρητά και στις τρέχουσες συνομιλίες, διότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για τη Συμφωνία της Νότιας Αφρικής, εδώ μιλάμε και για άλλες συμφωνίες. Καναδά. Δέστε τώρα, εγώ σας λέω τη Συμφωνία του Καναδά. Τη Συμφωνία του Καναδά θέλω να σας πω. Όταν αρχίζουμε τη συζήτηση τη σχετική, μα είναι ένα θέμα το οποίο το έχει κλείσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, με τον κύριο Μπαρόζο, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκλεισε. Είναι η απάντησή τους. Το αντιλαμβάνεστε εσείς ότι τι δυσκολίες έχουμε για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Τα όπλα μας είναι ότι είναι υποχρεωμένη, αντί να υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατεύσει τα ονομασία
προέλευσης γεωγραφικές όπως κάνει για τα άλλα προϊόντα. Όπως κάνει για τα υπόλοιπα προϊόντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει αποδεχθεί και η ίδια ουσιαστικά μέσα στο κείμενο. Πάντως, Υπουργέ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει η ταυτότητα της φέτας. Μα το θέμα είναι και πώς λειτουργούμε κι εμείς. Όταν εγώ σας λέω ότι τόσο καιρό από το 2013 αδιαφορούσαμε και μάλιστα θέλω να εμείς, πραγματικά έτσι να πληροφορηθεί και ο κόσμος. Όταν το 2013 είχε έρθει στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και φωνάζαμε στον τότε υπεύθυνο, εννοώ από πλευράς χειρισμού, πρώην υπουργό, υφυπουργό ανάπτυξης, τον κύριο Μεταράκη, που χειρίστηκε το συγκεκριμένο θέμα, ο κύριος Μεταράκης είπε τότε στην Επιτροπή ότι δεν είναι η κατοχήρηση των ελληνικών θέσεων και η προστασία των ελληνικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης είναι ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη με την παλιά συμφωνία. Και ξέρετε τι συμβαίνει, για να δούμε ποια είναι η πολιτική συνέπεια πλέον επιτέλους και του γενικά του πολιτικού προσωπικού. Ναι. Δεν μπορεί τώρα ο κύριος Μεταράκης να με ρωτά εμένα, με περωτά γιατί δεν προστάτευσα τη ΦΕΤΑ, που ουσιαστικά κάνουμε μια κίνηση για να προστατεύσουμε, γιατί ήδη είχε παραδοθεί η ΦΕΤΑ. Αυτά επιτέλους πρέπει να αναλάβει ο καθένας και τις ευθύνες του. Ναι, και εσείς τις ευθύνες του. Εμείς λοιπόν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες. Προσπαθούμε να δούμε τι θα περισσώσουμε. Και ειλικρινά, η άποψη που υπάρχει ότι αυτό που πήραμε, εγώ σας το λέω τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έχει ξαναυπάρξει μετά το κλείσιμο μιας συμφωνίας να ανοίγεται τέτοιο είδος διαδικασία ξανά μέσα στη μεταβατική περίοδο. Επιτέλους δηλαδή δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Άρα, λοιπόν, θα μου πείτε ότι αυτό ήταν το πιο δυνατό μας όπλο μόνοι που μας ήμασταν. Μόνοι μας ήμασταν. Μία χώρα. Γιατί όμως μόνοι μας, αυτοί δεν έχουν αντίστοιχα δικά τους προϊόντα. Η Ιταλία, η Γαλλία, γιατί ήδη τα είχαν κατοχυρώσει. Όταν σας λέω εμείς ασκούμε προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μας λογαριάζουν, γίνονται συζητήσεις τέτοιου είδους, τέτοιες συμφωνίες και δεν το παίρνουμε χαμπάρι και ερχόμαστε μετά από 3-4 χρόνια να φορτώσουμε όταν οι άλλοι δίνουν μάχες για αυτό το πράγμα. Ελιές Καλαμών. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα της Ελιάς Καλαμών, γιατί σας το λέω εγώ για να τα ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Γιατί λένε ξεκαθαρίσουν ότι οι χώρες σταμάτησαν εμπορικές συμφωνίες. Παιδιά, για αυτό το λόγο. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Δεν μακάρι, είναι. Μακάρι διότι στην Ελιά Καλαμών σημαίνει το εξής. Έχουμε μια πόμπη γεωγραφική ένδειξη Ελιά Καλαμάτας που αφορά μια συγκεκριμένη περιοχή. Όμως οι δυνατότητές μας ως χώρα για να δώσουμε στη διεθνή αγορά Ελιά Καλαμών είναι όχι απλώς πολλαπλάσια από τους 300 τόνους που στέλνει η Μεσσηνία ΠΟΠ γεωγραφική ένδειξη Ελιά Καλαμάτας, έχουμε άλλους περίπου 50.000 τόνους στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου θα πρέπει να βρούμε διέξοδο για να έχουν και αυτές οι ελιές την αντίστοιχη απήχηση στην αγορά, για τον απλούστατο λόγο ότι μας τις παίρνουν άλλες χώρες, μας τις παίρνει η Ιταλία, η Ισπανία και τις τυποποιούν και τις πουλάνε αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία αυτή και όχι εμείς. Συγγνώμη, είναι αλήθεια ότι 6 χώρες, Ιταλία, Σλοβενία, Γαλλία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, σταμάτησαν εμπορικές, διέκοψαν εμπορικές συνεργασίες. Όχι, καμία. Καμία, δεν υπάρχει. Καμία αλήθεια. Ειλικρινά σου πω, καμία αλήθεια και στο κάτω-κάτω η συμφωνία αυτή τον Οκτώβρη θα ξεκινήσει η εφαρμογή της. Είναι προσωρινή, σας είπα. Βεβαίως μετά από χρόνια θα οριστικοποιηθεί. Πιστεύουμε εμείς ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, την προσπάθεια που θα κάνουμε, να αναδεικνύουμε πραγματικά μας αδικήσατε. Και ειλικρινά σας το λέω, ενώ ήμασταν μία φωνή αντίθετη στη συγκεκριμένη συμφωνία και για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, με την επιμονή έγινε ομόφωνα αποδεκτή αυτή η απόφαση, αυτή η πρόταση της Επιτροπής. Μάλιστα. Μαρία, πρέπει να σημειώσουμε. Βάλε και τα υπόλοιπα ζητήματα. Τα ζητήματα δηλαδή, πόσο ωφελημένοι ή πόσο κατακεραυνομένοι είναι οι αγρότες μετά το φορολογικό ασφαλιστικό. Να δούμε δηλαδή δύο στοιχεία σε αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να σημειώσουμε, Γιάννη και Γιώργο, ότι έχουν δεχτεί ένα ισχυρό πλήγμα και με το φορολογικό και το ασφαλιστικό, όπως λένε. Ενώ από το καινούργιο. Λέει 95% λέει δεν το καινούργιο που τους ήρθε όμως είναι τώρα η αύξηση του ΦΠΑ από το 23% στο 24% που επηρεάζονται τα αγροεφόδια, δηλαδή φυτοφάρμακα, λοιπάσματα.
Οπότε θα ζητούν και αυτοί μία προστασία από το Υπουργείο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πρόβλεψη, Υπουργέ, να πάρθουν κάποια μέτρα προκειμένου να στηριχτεί ο αγροτικός κόσμος. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχει καταργηθεί και η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου. Τώρα θα αρχίσουν να φτάνουν τα ειδοποιητήρια από τον ΟΓΑ, που από το 7% οι εισφορές πάνε στο 10%. Οπότε έχουν πολλαπλά προβλήματα οι αγρότες και πολλοί, μάλιστα, όπως μας λένε, σκέφτονται να φύγουν από την Ήπεθρο, να εγκαταλείψουν δηλαδή το επάγγελμα. Πώς θα προσελκύσετε εσείς νέους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, που είναι ένας δυναμικός τομέας, έτσι? Καταρχάς, και στις κινητοποιήσεις από την πλευρά τους και από τη δική μας πλευρά, το ξέρετε ότι έγινε μια προσπάθεια να βάλουμε φορολογικό ασφαλιστικό μαζί. Κυρίως γιατί, για να δούμε τις επιπτώσεις ή ελαφρύνσεις που θα υπάρχουν στη μια πλευρά, να ισοφαρίσει ή να ξεπεράσει τις αρνητικές επιπτώσεις. Χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι ο αγροτικός χώρος είναι η μόνη επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί πρόκειται για επιχειρηματική δραστηριότητα, ναι, στη χώρα μας, η οποία παίρνει αφορολόγητο όριο. Δεν υπάρχει άλλη δραστηριότητα. Πόσο άρα είναι λοιπόν αυτό? Αυτό είναι το αντίστοιχο των μισθωτών, δηλαδή μιλάμε για 8.600, για την μέση ελληνική 900... οικογένεια 9.100. Άρα λοιπόν μέχρι 9.100 ο αγρότης δεν πληρώνει φόρο, ενώ με τα ισχύοντα, δηλαδή αυτό που λέει η ελληνική νομοθεσία, πλήρωνε 13% από το πρώτο ευρώ. Αν δε αποδεχόμασταν αυτό που αναφερόταν στο αρχικό κείμενο της διαπραγμάτευσης, και μιλάω για τον Ιούλιο, το 20% και 26%, αντιλαμβάνεται πάει, ότι αυτό δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει μια μεγάλη ελάφρυνση των αγροτών. Το λογαριασμό που κάνουμε. Σε σχέση με τι? Σε σχέση με αυτά που θα πλήρωνε. Που θα, δεν είπε. Δεν, στη συζήτηση. Όχι θα. Μα είναι ο νόμος συγκεκριμένος. Το πλήρωσαν την περασμένη χρονιά. Όχι, το πλήρωσαν. Λέτε σε σχέση με αυτό που υπήρχε την προηγούμενη χρονιά. Βεβαίως. Όταν μιλάμε για μια, φτάξτε, για μια συμφωνία, για μια παρέμβαση η οποία έχει οικονομικό κόστος, προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είναι ήπιες οι επιπτώσεις. Έστω στον αγροτικό χώρο, μάλιστα, τουλάχιστον μέχρι αυτό το εισόδημα, εμείς έχουμε κάνει λογαριασμό μέχρι 20.000 εισόδημα καθαρό. Δεν υπάρχει επιβάρυνση φόρου. Αλλά λέει η Μαρία όμως ότι τα πληρώνουν με άλλο τρόπο. Αρχίζουν και πληρώνουν από παραπάνω και πέρα, τα φυτοφάρμακα. Η διαφορά, τα πετρέλαια. Είναι το κόστος παραγωγής που έχουν, ναι, υψηλό. Η διαφορά τους μεταξύ αυτών που επιπλέον πληρώνουν σε σχέση με αυτά που ωφελούνται είναι μεγάλη. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, έχοντας μάλιστα ως ασφαλιστέο εισόδημα περίπου το 90-95% των αγροτών, το 70% του μισθού του ανειδίκευτου, ναι, εργάτη, δηλαδή μιλάμε γύρω στο 4.700-4.800, εκεί η επιβάρυνσή τους είναι ελαχιστότατη και σε βάθος 5 χρόνων, που υπερκαλύπτεται, όπως και πάλι επαναλαμβάνουμε, τις τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις. Πώς φτιάχνεται το φορολογητέο, να το ξεκαθαρίσουμε? Ποιο? Το φορολογητέο του, πώς φτιάχνεται? Αφαιρείται τι? Από εκεί και πέρα λοιπόν πάμε στο φορολογητέο και λέμε το εξή. Η επιβάρυνση μπαίνει στο φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή στο εισόδημα το καθαρό που προκύπτει μέσα από τα βιβλία εσόδων-εξόδων, και σε αυτό το εισόδημα αφαιρείται και το αντίστοιχο ασφάλιστρο για να έχουμε το καθαρό φορολογητέο εισόδημα, και εκεί υπολογίζεται το ασφάλιστρο. Για αυτά τα εισοδήματα υπολογίζεται και τις επιχορηγήσεις? Εκεί λοιπόν περίπου το 50% των επιχορηγήσεων, και μιλάμε η βασική ενίσχυση η οποία διαχέεται σε πολύ κόσμο, μιλάμε για 720.000 αγρότες ή που έχουν αγροτική δραστηριότητα στην επαρχία, αυτή λοιπόν η ενίσχυση μπαίνει μέσα, αλλά σας είπα ότι επειδή έχει μια τέτοια διάχυση, τελικά δεν θα υπάρξει επιβάρυνση, γιατί θα καλύπτεται από το αφορολόγητο που σας είπα, το οποίο φτάνει σε 9.500. Στο σημείο αυτό βέβαια πρέπει να τονίσουμε, Υπουργέ, ότι δεν μπαίνουν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις. Δηλαδή είναι και κάποιες άλλες ενισχύσεις που παίρνουν οι αγρότες. Πρόκειται ενισχύσεις εξωτικές, δηλαδή, τουλάχιστον μέχρι το ποσό των, είναι το ποσό των 12.000 ευρώ, που σημαίνει το 95-96% των αγροτών δεν μπαίνει μέσα στο φορολογητέο εισόδημα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει, δηλαδή, αν αυτή την ώρα δηλώνεται, το τονίζω, ένα μέσο εισόδημα στον αγροτικό χώρο γύρω στα 2.500 ευρώ. Αυτό έχουν, είναι το μέσο που δηλώνεται. Έχουν 2.500. Τουλάχιστον άλλα 2.000-2.500, το οποίο δεν φορολογείται. Μάλιστα. Και είναι το κομμάτι του. Βάζουν το χέρι όμως στη ζέπη αλλού. Βεβαίως. Μόνο τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα
με το κόστος παραγωγής που είναι υπέρογκο. Το πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας και αυτό που πρέπει να κουβεντιάσουμε με τους εκπροσώπους του χώρου είναι ότι να δούμε παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν σας είπα προηγούμενα εγώ για την εγωπροοδοτροφία, δημιουργώντας λιβαδικές μονάδες, απαντάμε στο μεγάλο πρόβλημα του κόστους των ζωοτροφών που έχει η εγωπροοδοτροφία, δημιουργώντας συνθήκες για παραγωγή ζωοτροφών. Μάλιστα. Λοιπόν. Μαρία, τελειώσαμε. Νομίζω τα βασικά τα έχουμε πει. Τα ο Υπουργός μπορεί βέβαιως να μιλάει πολλή ώρα για να μας λέει. Ενώ να ξαναγυρίσουμε λίγο στην αλλά... Όχι, θα σας πω. Την κάρτα αγρότη θέλω να μου πει μια κουβέντα. Πού προχώρησε, γιατί τάζανε πολλά. Ότι θα μπορούν να κάνουν δαπεινές τράπεζες. Τι έγινε, τι έχει γίνει. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο τέλος μιας διαδικασίας η οποία τώρα είναι σε μια συνεννόηση. Δεν είναι απλά πράγματα. Το να. Να χρησιμοποιήσει ενισχύσεις, να προσπαθήσει να διασφαλίσει το ακατάσχητο αυτών των ενισχύσεων, το πώς τα τραπεζικά ιδρύματα θα μπουν, έχουν τους όρους τους. Και βρισκόμαστε τώρα σε μία συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, διότι δεν είναι καθαρά απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας. Έχουμε καταλήξει σε ένα μνημόνιο κείμενο και είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί, να δοθεί η δυνατότητα στον τραπεζικό χώρο να μπει στο συγκεκριμένο προϊόν. Κλείνοντας, αν μου επιτρέπετε να ξαναγυρίσουμε λίγο πάλι στη ΦΕΤΑ, με την έννοια πια ότι είναι μια συμφωνία που είναι να κλείσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική. Εκεί δεν προστατεύεται τίποτα, Υπουργέ. Από τις δυσκολότερες συμφωνίες που έχουμε μπροστά μας, δεν τις έχουμε μόνο εμείς, τις έχει όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν δέχονται κανένα από τα αντιδράσεις που υπάρχουν είναι πάρα πολλές. Γιατί η Αμερική από τη δική της πλευρά δεν μπαίνει σε λογικές ποιοτικών προϊόντων, ονομασίας προέλευσης κτλ. Και δεν είναι βέβαια μόνο το κομμάτι το αγροτικό, υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι, διότι ο φόβος ο δικός μας μέσα από αυτή τη συμφωνία αντιλαμβάνεστε σε μια ανταγωνιστική γεωργία η οποία ενδέχεται να χρησιμοποιεί ακόμα και μεταλλαγμένα γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς κτλ. Είναι πάρα πολύ, κυρίως είναι μια επιθετική πολιτική εναντίον μας, διότι εμείς αυτό που στηρίζουμε είναι την ποιοτική υπόσταση. Με βάση την ποιοτική υπόσταση που κάνει η Ευρώπη γι' αυτό. Είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα, τώρα σας μιλάω, τους υπουργούς γεωργίας, τους απασχολεί πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε ότι είναι και εκεί οι συνθήκες που διαμορφώνονται, οι συζητήσεις. Κάπου αισθανόμαστε ότι είμαστε στη γωνία και το παιχνίδι αυτό παίζεται σε άλλα επίπεδα. Όπως σας είπα και από την αρχή, η συνθήκη της Λισαβόνας δυστυχώς δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αγνοώντας τα κράτη-μέλη, να συνάπτει συμφωνίες. Όταν τα λέγαμε τότε, όταν τα λέγαμε εμείς για τη συνθήκη της Λισαβόνας, κάποιοι λέγανε. Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ και θα τα ξαναπούμε. Ελπίζουμε σε καλύτερους όρους. Έχουμε πολλά να πούμε, αρκεί να στηρίζουμε τον αγροτικό χώρο. Ξέρετε, okay, είναι μονόδρομο. Εμείς θα το στηρίζετε. Εμείς θα το στηρίζουμε. Στην ηγεσία του Υπουργείου να. Και κυρίως τις κινητοποιήσεις του. Τη στηρίζουμε για να διεκδικούν. Μα το έχω πει και ίσως έτσι το λέω. Και το τραβάω λίγο. Ότι οι αγρότες με την κινητοποίησή του είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όχι μόνο το αφορολόγητο για πρώτη φορά, αλλά και την εθνική σύνταξη. Την πήρε ο αγρότης. Ο αγρότης δεν έπαιρνε κάς. Ναι. Μακάρι την εθνική σύνταξη. Μακάρι οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων να φέρουν αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Και επειδή είπαμε για κινητοποίησεις, πάμε σε μια άλλη κινητοποίηση. Γιώργος Χαριωτάκης, Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο.